Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το κτίριο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα κτίστηκε μεταξύ των ετών 1860 και 1889 πάνω στα αρχικά σχέδια του Λούντβιχ Λάγκε, που τροποποίησε και συμπλήρωσε ο Έρνστ Τσίλερ. Το μεγάλο οικόπεδο της οδού Πατησίων ήταν δωρεά της Ελένης Τοσίτσα και η αρχική γενναία χρηματική προσφορά για το κτίσιμό του έγινε από τον Δημήτρη Μπερναρδάκη. Στο κτίριο αυτό έγιναν προσθήκες και τροποποιήσεις πριν και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που του έδωσαν τη μορφή που έχει σήμερα. Η έκθεση των αρχαίων αντικειμένων που βλέπουμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι υποδειγματικό έργο σε διεθνές επίπεδο του μεγάλου Έλληνα αρχαιολόγου Χρήστου Καρούζου και της σύζυγού του Σέμνης Καρούζου. Σκοπός της έκθεσης είναι η συνολική παρουσίαση της ελληνικής τέχνης σε όλες τις φάσεις, από τα προϊστορικά μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια. Το 1891, ο μεγάλος δάσκαλος της ελληνικής αρχαιολογίας Χρήστος Τσούντας οργάνωσε τη Λαμπρή Μυκηναϊκή Συλλογή, που δημιούργησαν οι πρόσφατες τότε ανασκαφές του Σλίμαν στην Ακρόπολη των Μυκηνών. Μυκηναϊκός πολιτισμός. Τον 16ο αιώνα π.Χ. οι πρώτες ισχυρές δυναστείες στερέωσαν τη δύναμή τους στις οχυρές ακροπόλεις της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι Μυκήνες ήταν η πόλη που δοξάστηκε πιο πολύ στον αρχαίο κόσμο. Η ζωή στις Μυκήνες άρχισε με τον πιο λαμπρό τρόπο. Οι βασιλείς της θεμελίωσαν μια δυναστεία που έμεινε ξακουστή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Όταν ο Αγαμέμνονας εκστράτευσε στην Τρία, ένωσε όλο τον ελληνικό κόσμο, που ονομάστηκε Μυκηναϊκός, από την δόξα της δικής του πρωτεύουσας. Αυτή τη θρηλυκή εκστρατεία την ύμνησε ο Όμηρος, όπως ποτέ ποιητής δεν ύμνησε κανέναν πόλεμο στον κόσμο. Ο ποιητής την πόλη του θρύλου την ονόμασε Πολύχρυση Μυκήνη και με τον θρύλο αυτό έθρεψε τη φαντασία των αρχαίων Ελλήνων. Όταν το 1876 ο Ερίκος Σλίμαν αποκάλυψε τους βασιλικούς τάφους των Μυκηνών, έθεσε τα θεμέλια της Μυκηναϊκής αρχαιολογίας και άνοιξε το πρώτο λαμπρό κεφάλαιο της ιστορίας των Ελλήνων. Σε μια μεγάλη φωτεινή αίθουσα του Εθνικού μας Αρχαιολογικού Μουσείου, την πρώτη, απέναντι στη μνημειακή είσοδό του, βλέπει ο επισκέπτης τα πρώτα χαρακτηριστικά δείγματα ενός πολιτισμού που καμαρώνει τον πλούτο και τη δύναμή του. Ο Σλίμαν ερεύνησε στις Μυκήνες 5 λακοειδείς τάφους που περιλαμβάνονταν στον περίβολο που βρίσκεται μέσα στην Ακρόπολη. Οι τάφοι αυτοί αριθμούνται με λατινικούς αριθμούς. Περιείχαν 19 νεκρούς, από τους οποίους οι 9 ήταν άνδρες, οι 8 γυναίκες και 2 παιδιά.
Ο περίβολος αυτός ονομάζεται ταφικός περίβολος Α για να διακρίνεται από τον δεύτερο ή ταφικό περίβολο Β που βρέθηκε το 1951 έξω από την Ακρόπολη των Μυκηνών πλάι στον θολωτό τάφο της Κλυτεμνίστρας. Στον ταφικό περίβολο Β βρέθηκαν 24 τάφοι από τους οποίους οι 14 είναι λακοίδεις. Οι τάφοι αριθμήθηκαν με γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου από το Α μέχρι το Φ. Επιτύμβιες στήλες. Οι επιτύμβιες στήλες τοποθετήθηκαν πάνω από τους τάφους των δύο κυκλικών περιβόλων των Μυκηνών. Οι στήλες έχουν γλυπτή επίπεδη διακόσμηση με άρματα και οπλισμένους άνδρες. Εικονίζουν κυνήγια ή πολεμικές σκηνές. Η στήλη αυτή από κονχιαλίτη λίθου είναι από τα μέσα του 16ου αιώνα π.Χ. Στο πάνω μέρος της υπάρχουν τρεις σειρές από συνεχείς και συμπλεκόμενες σπήρες και στο κάτω μέρος βλέπουμε σκηνή αρματοδρομίας. Μπροστά από το άλογο του άρματος μια ανδρική μορφή σηκώνει κάτι, ίσως μια ασπίδα. Και άλλες επιτύμβιες στήλες των Μυκηνών έχουν όμοιες παραστάσεις. Πιστεύουμε πως εικονίζουν επιτύμβια άθλα, δηλαδή αρματοδρομίες που γίνονταν πιθανόν στη μνήμη του νεκρού που ήταν θαμμένος στον τάφο. Ένα από τα πέντε χρυσά προσωπία που βρέθηκαν στον τάφο 5 των Μυκηνών πάνω στα πρόσωπα των νεκρών, όπως παραδίδει ο Σλίμαν. Χρυσός θώρακας με έκτυπη διακόσμηση σπυρών. Ξύλινη εξαγωνική πηξίδα, είδος μικρού κυβωτιδίου, από τον τάφο 5 των Μυκηνών, από τα μέσα του 16ου αιώνα π.Χ. Εξωτερικά έχει επένδυση σε κάθε πλευρά του εξαγώνου από δύο έκτυπα χρυσά ελάσματα, διακοσμένα με σκηνές που εικονίζουν λιοντάρια να κυνηγούν ελάφια μέσα σε τοπίο με δέντρα ή εγάουρους ή είναι στολισμένα με σπήρες. Χρυσά ελάσματα διαφόρων σχημάτων που φέρουν εγχάρακτη ή έκτυπη διακόσμηση για την επένδυση κουμπιών. Χάλκινα ξύφη και εγχειρίδια. Χρυσές λαβές και θήκες. Χρυσά μυκηναϊκά κύπελα και γυάλινα ποτήρια. Ευρήματα από τον τάφο 4 του ταφικού περιβόλου Α των Μυκηνών. Περιείχε ταφές τριών ανδρών και δύο γυναικών. Τα ευρήματα είναι τρία χρυσά νεκρικά προσωπία που διατηρούν αιώνια τα προσωπικά χαρακτηριστικά των Μυκηναίων βασιλέων. Στο χάλκινο αυτό εγχειρίδιο του 16ου αιώνα π.Χ., το οποίο ήταν πολεμικό όπλο, υπάρχει εμπίεστη διακόσμηση στη ράχη του με χρυσάφι, ασίμι και νιέλο. Το νιέλο είναι μαύρη ουσία η οποία δημιουργήθηκε από διάφορα οξύδια. Στη μια πλευρά του εγχειριδίου βλέπουμε να περιγράφεται σκηνή κυνηγίου λιονταριών. Ένα λιοντάρι ορμά εναντίον τεσσάρων ανδρών που το αντιμετωπίζουν με δόρατα και τόξα. Οι κυνηγοί προστατεύουν τα σώματά τους με πελώριες ασπίδες, άλλοτε οκτώσχημες και άλλοτε πυργοειδείς. Ένας άνδρας κοίταται ξαπλωμένος στη γη. Δεξιότερα, δύο λιοντάρια φεύγουν, ίσως τρομαγμένα, και αυτά κλείνουν τη σκηνή του κυνηγίου. Στην ίδια βιτρίνα βλέπουμε χρυσά κύπελα
με έκτυπη διακόσμηση. Οι λαβές αυτού του χρυσού κυπέλου επιστέφονται με περιστέρια. Το χρυσό αυτό αγγείο με το ψηλό πόδι είναι γνωστό σαν το ποτήρι του Νέστορος, όπως το περιγράφει ο Όμηρος στην Ιλιάδα, λάμδα 632-635, επειδή σε κάθε λαβή στο ποτήρι του Νέστορος, του βασιλιά της Πύλου, υπήρχε ένα ολόγλυφο περιστέρι. Τότε η Εκαμίδη η Καλοπλέξουδη πιωτό τους ετοιμάζει. Την Τένεδο ο Αχιλλέας σαν πάτησε, την είχαν δώσει οι Αργύτες στην κόρη του Αρσίνοου, του Ανδρόκαρδου, στον γέροντα Μυράδη Αρχοντικό. Τη πρώτη η γνώμη του στον άλλον μέσα πάντα. Αυτή μπροστά τους γαλαζόποδο πανόριο το ορνεμένο τραπέζι πρώτα, τώρα απήθωσε, και απάνω του ακουμπούσε κανείς τριχάλκινο και μέσα του κρομίδι για προσφάγι να πίνουν. Μέλι ακόμα ολόξανθο και κρίθινο άγιο αλεύρι. Στερνά την όρια κούπα ο γέροντας που είχε από την πύλο φέρει την πλουμισμένη με χρυσόκαρφα και τέσσερα τη ζώνα ναυτιά. Σε κάθε αυτή δεξόζερβα χρυσά βοσκοβολούσαν δυο περιστέρια και από κάτω της διπλή βρισκόταν πάτη. Γεμάτη αν ήταν, άλλος δύσκολα να την κουνήσει μπόρια, μα ο γερονέστορας ανέκοπα την έφερνε στα χείλια. Χρυσό επιστήθη ο κόσμημα, χρυσά δαχτυλίδια, σφραγίδες με ανάγλυφη παράσταση μάχης ή κυνηγίου, όπου οι κυνηγοί βρίσκονται πάνω σε άρμα. Χρυσή ζώνη με έκτυπη διακόσμηση από ρόδακες. Χρυσά διαδήματα, χρυσό σκύπτρο και χρυσές επιγονατίδες. Χρυσό δαχτυλίδι σφραγίδα του 16ου αιώνα π.Χ., στο οποίο εικονίζεται συμπλοκή ανάμεσα σε τέσσερις άνδρες. Οι δύο μάχονται στη μέση σώμα με σώμα με ξύφι. Ο ένας έχει γονατίσει. Ένας τρίτος άνδρας με ολόσωμη ασπίδα, κράνος και ακόντιο στα δεξιά, χτυπάει τον όρθιο άνδρα, ενώ ο τέταρτος στα αριστερά, γυμνός και άοπλος, βρίσκεται στο έδαφος. Λίθινα αγγεία. Ομοιώματα του Ιερού Κόμβου και διακοσμητικά πλακίδια με ρόδακες από φαγεντιανή. Πλακίδια από ωρία κρύσταλλο. Ευρήματα από τον τάφο 4 του ταφικού περιβόλου Α των Μυκηνών, ο οποίος περιείχε 4 ταφές, 2 ανδρών και 2 γυναικών. Χρυσό σφυρίλατο ρητό σε σχήμα λεοντοκεφαλής. Η αυστηρότητα, η γεωμετρική διάπλαση της κεφαλής, η σχηματοποίηση των ματιών και του ρίγκους και οι κοφτές επιφάνειες προσδίδουν στο έργο αυτό μια μοναδική γοητεία. Ασημένιο ρητό σε σχήμα κεφαλής τάβου. Τα κέρατα και ορόδακα στο μέτωπό του είναι χρυσά. Είναι ένα εξαίρετο δείγμα της μυκηναϊκής χρυσοχοΐας που συναγωνίζεται τα αντίστοιχα ταυρόμορφα ρητά της Μινωικής Κρήτης. Το αγγείο αυτό ήταν τελετουργικό. Στο κάτω μέρος του υπάρχει οπή από όπου χύνονταν οι ευχαριστήριες σπονδές προς τους θεούς. Μαρμάρινο αγγείο με τρεις πρόσθετες σιγμοειδείς λαβές
με κλειστή την επάνω καμπύλη. Το αγγείο αυτό έχει χαμηλό πόδι που πλαταίνει, σώμα φαρδί, λαιμό που στενεύει και καταλήγει σε κυματιστό χείλος. Μας θυμίζει τον τύπο αγγείου που ονομάζεται κρατήρας στην κλασική περίοδο, στο οποίο γινόταν η ανάμιξη τριών μερών ύδατος και ενός μέρους ίνου για να γίνει το κρασί. Κάτω από τον νόμο διακοσμείται με τρεις άβλακες. Μας θυμίζει την τεχνική για την κατασκευή αντίστοιχων μετάλλινων αγγείων, που εδώ η ίδια τεχνική εφαρμόζεται σε πέτρα. Ασημένιο κονικό ρητό από το πρώτο μισό του 16ου αιώνα π.Χ. Το κονικό αυτό ρητό είναι από τα πιο φημισμένα έργα της Μυκηναϊκής Χρυσοχοΐας. Πάνω σε αυτό εικονίζεται έκτυπη, όχι όμως ακέραια, πολιορκία κάποιας οχυρωμένης παραλιακής πόλεως. Δεξιά είναι η πόλη, περιτριγυρισμένη με τείχη. Στους πύργους της πόλεως πολλές γυναίκες κουνούν ενθαρρυντικά τα χέρια τους. Αριστερά βλέπουμε μερικά δέντρα. Πιο κάτω, οι υπερασπιστές της πόλεως, γυμνοί και οπλισμένοι με σφενδόνες, όρθιοι και με τόξα, γονατιστή, πολεμούν, βάλλοντας προς το αντίθετο μέρος. Μερικοί φορούν κράνη. Η σκηνή αυτή πιθανότατα αποθανατίζει κάποιο ιστορικό γεγονός, στο οποίο πρωταγωνίστησε ο νεκρός, ο οποίος και παίρνει μαζί του το ρητό για να δείξει στον άλλο κόσμο με υπερηφάνεια τη μάχη στην οποία πήρε μέρος. Ασημένια κύλικα με εμπίεστη διακόσμηση από χρυσό και νιέλο και αγγείο σε σχήμα ελαφιού. Ασημένιο ομοίωμα οκτώσχημης ασπίδας, χάλκινα σκεύη και εργαλεία. Χάλκινα ξύφη και εγχειρίδια με χρυσές λαβές διακοσμημένες με την τεχνική του Κλουαζονέ. Ευρήματα από τον τάφο 5 του ταφικού περιβόλου Α των Μυκηνών. Ο τάφος αυτός περιείχε ταφές τριών ανδρών. Το χρυσό αυτό έκτυπο προσωπείο με τις εγχάρακτες λεπτομέρειες, φρύδια, μουστάκι, γένια, είναι το πιο φημισμένο και ίσως το πιο γνωστό εύρημα από όλους τους τάφους του ταφικού περιβόλου Α των Μυκηνών. Ο Σλίμαν υποστήριξε πως το προσωπείο αυτό ίσως ανήκε στο νεκρό του Αγαμέμνονα, του αρχηγού των Ελλήνων της κυρίως Ελλάδος στον Τροϊκό πόλεμο. Τα αδρά χαρακτηριστικά της μάσκας δείχνουν άνδρα μεγαλόπρεπο και μιλίχιο, που θα τέριαζαν ίσως με τη ρεαλιστική εικόνα που μας άφησε ο Όμηρος για τον πολέμαρχο των Αχαιών, του βασιλιά των Μυκηνών Αγαμέμνονα. Χάλκινα εγχειρίδια με εμπίεστη διακόσμηση από χρυσό, ασίμι και νιέλο, με παραστάσεις νηλωτικού τοπίου, ποτάμιου τοπίου, με κρίνα και γρίπες σε αέρινους σκαλπασμούς. Επίσης διακοσμούνται και με πλέγματα σπυρών. Χρυσό περιδέρεο με διακόσμηση από ζεύγη αντίνοτων, πλάτη με πλάτη, γρυπών. Η τεχνική επιδεξιότητα και η καλλιτεχνική ευαισθησία στην απόδοση της σκηνής είναι θαυμαστή. Το ίδιο μπορούμε να δούμε και στις ευέλικτες διακοσμητικές σπήρες, ώστε χωρίς υπερβολή να τα χαρακτηρίσουμε αριστουργήματα της μυκηναϊκής μικροτεχνίας.
ξύλινη πηξίδα με επίθετη διακόσμηση σκύλων από φαγενδιανή. Ρητό από αυγό στουρθοκαμήλου με επίθετα δελφίνια και στόμιο από φαγενδιανή. Χάλκινα εγχειρίδια με χρυσή επένδυση στη λαβή τους. Χρυσά κύπελα με έκτυπη διακόσμηση. Ευρήματα από τον τάφο 3 του ταφικού περιβόλου Α των Μυκηνών. Ο τάφος αυτός περιείχε 3 ταφές γυναικών και 2 βρεφών. Χρυσά ελάσματα από επένδυση των νεκρών βρεφών. Ομοίωμα ζυγαριάς. Θεωρείται πολύ πιθανόν πως η χρυσή αυτή ζυγαριά είχε σχέση με την ψυχοστασία, το ζύγισμα των ψυχών, αντίληψη που υπάρχει στην Ιλιάδα, Χ 209, όπου ο Δίας ζυγίζει με χρυσή ζυγαριά τις κύρες, δηλαδή την τύχη, την ημαρμένη, του Αχιλλέα και του Έκτορα, για να αποφασίσει ποιος πρέπει να πεθάνει πρώτος. Χρυσά ελάσματα από τον τάφο 3 του περιβόλου Α των Μυκηνών που κάλυπταν ολόκληρο το σώμα νεκρού βρέφους. Στον τάφο 3 βρέθηκαν οι σκελετοί 3 γυναικών και 2 βρεφών που ήταν δίδυμα αδέλφια. Πάνω στα χρυσά ελάσματα δηλώνονται αρκετές λεπτομέρειες του σώματος των βρεφών, όπως τα μάτια, το στόμα, τα αυτιά, όπως επίσης τα δάχτυλα στα χέρια και στα πόδια. Τα πρόσωπα των 2 νηπίων καλύπτονται και αυτά από προσωπία, όμως όπως βλέπουμε είναι ατελέστερα αυτά τα προσωπία. Χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα π.Χ. Χρυσά κοσμήματα τα οποία ήταν ραμμένα πάνω στα πολυτελή ενδύματα των 3 γυναικών. Από τον ίδιο τάφο προέρχονται και αυτά τα ευρήματα. Εδώ βλέπουμε χρυσά κοσμήματα σε διάφορα σχήματα που διακοσμούσαν πολυτελή ενδύματα ή συμπλήρωναν τη διακόσμηση διαδημάτων. Χρυσές περώνες, περιδέρεα και άλλα κοσμήματα από χρυσό σύρμα σε σπυροειδή διάταξη. Ευρήματα από τον τάφο 4 του ταφικού περιβόλου Α των Μυκηνών. Περιείχε ταφές 3 ανδρών και 2 γυναικών. Χρυσά διαδήματα και άλλα κοσμήματα με έκτυπη διακόσμηση στα χρυσά τους ελάσματα. Χρυσά περίτμητα ελάσματα σε σχήμα χταποδιού. Χρυσές περώνες που στερέωναν τα ενδύματα των γυναικών στους ώμους. Μία χρυσή ζώνη και χρυσό περιβραχιόνιο με έκτυπη διακόσμηση. Μία περώνη έχει κεφαλή σε σχήμα εγάγρου και άλλες 2 έχουν κεφαλές σε σχήμα πτηνών. Χρυσό βραχιόλι με σύμπλεγμα 3 πελέκαιων στο κέντρο. Χρυσές κεφαλές περωνών.
τριμερές ιερό με πουλιά. Ο Στέινα κουμπιά με χαρακτή διακόσμηση και χρυσή επένδυση. Χάλκινα όπλα και σκεύη και πύληνα αγγεία από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα π.Χ. Ευρήματα από τους τάφους Α, Β, Ε, Ι, Λ, Ν, Ξ και Ω από τον ταφικό περίβολο Β των Μυκηνών. Στη βιτρίνα αυτή βλέπουμε χρυσά διαδήματα και άλλα κοσμήματα, χάλκινες περώνες με κεφαλή από ωρία κρύσταλλο, περιδέρεο από ήλεκτρο, ξύφι, εγχειρίδια και λόγχες με χρυσά ή ασημένια καρφιά στη λαβή. Αγγεία από ασίμι και φαγενδιανή. Πύληνα αγγεία διαφόρων σχημάτων με γραπτή διακόσμηση, κυρίως με τα χαρακτηριστικά της μεσοελλαδικής παράδοσης, αλλά και με επιδράσεις της Μινωικής Κρήτης και των Κυκλάδων από τον 16ο αιώνα π.Χ. Χρυσό διάδημα που ανήκε σε νεκρή πριγκίπισσα. Είναι διακοσμένο με έκτυπους ρόδακες. Στην άκρη του έχουν προσαρμοστεί χρυσά ελάσματα που σχηματίζουν 9 κάλικες λουλουδιών. Ρομβοειδές χρυσό διάδημα διακοσμένο με 7 έκτυπους κυκλικούς δίσκους. 7 σφινοειδή ελάσματα με την ίδια διακόσμηση ήταν τοποθετημένα στο πάνω μέρος του. Το διάδημα αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιήθηκε εν ζωή, αλλά καθαρά σαν ταφικό κτέρισμα που πήρε η νεκρή μαζί της για να το φορέσει μόνο στον άλλο κόσμο. Από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα π.Χ. Χρυσό δαχτυλίδι σφραγίδα. Βλέπουμε άνδρα με ξύφος να χτυπάει ένα λιοντάρι που έχει ορμήσει επάνω του. Χρυσά σκουλαρίκια και άλλα χρυσά κοσμήματα κτερίσματα. Περίτμητα χρυσά ελάσματα σε σχήμα τριμερούς ιερού και γυμνής γυναικείας μορφής, πιθανόν θεότητας με περιστέρια. Ασημένια περώνη με χρυσή κεφαλή σε σχήμα γυναίκας που κρατά φυτικό σύμβολο από κλαδιά παπύρου. Χάλκινες περώνες με κεφαλές από ωρία κρύσταλλο. Χρυσό κύπελο με έκτυπη διακόσμηση θαλασσινού τοπίου. Χρυσά δισκάρια τα οποία στόλιζαν πολυτελή ενδύματα ή σάβανα. Χρυσή πηξίδα. Άλλα μικρών διαστάσεων χρυσά αγγεία. Και άλλα χρυσά, χάλκινα, πύληνα και φαγενδιανά αγγεία από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα π.Χ. Από τον ίδιο πολύ πλούσιο αυτό τάφο βλέπουμε το χρυσό ομοίωμα ζυγαριάς για το ζύγισμα των ψυχών, την ψυχοστασία του Διός. Μα σύντας φτάσαν πια και τέταρτη φορά στις βρυσομάνες, τη ζυγαριά του την ολόχρυση τέντωσε ο Δίας Πατέρας και έβαζε κλήρους. Δυο δεξόζερβα
του ανήλαιου του θανάτου. Στη μια του αλογατάρι του Έκτορα και του Αχιλλέα στην άλλη. Και από τη μέση ως την εσήκωσε το ριζικό του Εκτόρου γέρνει στον Άδη. Εδώ βρίσκεται το διασημότερο ίσως έβριμα από την ανασκαφή όλων των τάφων του ταφικού περιβόλου Β' των Μυκηνών που ερεύνησε ο Ιωάννης Παπαδημητρίου. Προέρχεται από τον τάφο Όμικρον, ο οποίος ανήκε σε γυναίκα όπως συμπεραίνουμε από τα υπόλοιπα ευρήματα. Πρόκειται για το αγγείο από ωραία κρίσταλο με τη μορφή πάπιας. Το αγγείο σχηματίζεται από το σώμα του πτηνού, ενώ η λαβή σχηματίζεται από τον λαιμό και το κεφάλι του, που γυρίζουν προς το εσωτερικό του αγγείου. Ο Γιώργος Μιλωνάς παρατήρησε: «Η δεξιοτεχνία με την οποία η φόρμα του πουλιού προσαρμόστηκε στο σχήμα του αγγείου, η εξαιρετική κατεργασία, τα σαφή περιγράμματα και η λεπτότητα των τυχωμάτων του έκαναν αυτό το αγγείο ένα ξεχωριστό έργο τέχνης». Μυκηναϊκός πολιτισμός. Τον 16ο αιώνα π.Χ. οι πρώτες ισχυρές δυναστείες στερέωσαν τη δύναμή τους στις οχυρές ακροπόλεις της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι Μυκήνες ήταν η πόλη που δοξάστηκε πιο πολύ στον αρχαίο κόσμο. Η ζωή στις Μυκήνες άρχισε με τον πιο λαμπρό τρόπο. Οι βασιλείς της θεμελίωσαν μια δυναστεία που έμεινε ξακουστή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Όταν ο Αγαμέμνονας εκστράτευσε στην Τρία, ένωσε όλο τον ελληνικό κόσμο που ονομάστηκε Μυκηναϊκός από την δόξα της δικής του πρωτεύουσας. Αυτή τη θρηλυκή εκστρατεία την ύμνησε ο Όμηρος, όπως ποτέ ποιητής δεν ύμνησε κανέναν πόλεμο στον κόσμο. Ο ποιητής την πόλη του θρύλου την ονόμασε Πολύχρηση Μυκήνη και με τον θρύλο αυτό έθρεψε τη φαντασία των αρχαίων Ελλήνων.
Όταν το 1876 ο Ερίκο Σλίμαν αποκάλυψε τους βασιλικούς τάφους των Μυκηνών, έθεσε τα θεμέλια της Μυκηναϊκής αρχαιολογίας και άνοιξε το πρώτο λαμπρό κεφάλαιο της ιστορίας των Ελλήνων. Σε μια μεγάλη φωτεινή αίθουσα του Εθνικού μας Αρχαιολογικού Μουσείου, την πρώτη, απέναντι στη μνημιακή είσοδό του, βλέπει ο επισκέπτης τα πρώτα χαρακτηριστικά δείγματα ενός πολιτισμού που καμαρώνει τον πλούτο και τη δύναμή του. Ευρήματα από τους τάφους Γ, Δ, Ζ, Ι, Μ, Ρ και Ι από τον ταφικό περίβολο Β των Μυκηνών. Στο πάνω κεντρικό τμήμα της βιτρίνας βλέπουμε νεκρική προσωπίδα από ήλεκτρο, δηλαδή κράμα χρυσού και αργύρου. Χάλκινες περώνες. Στη μία, η κεφαλή έχει γίνει από ωραία κρύσταλλο. Χρυσά κύπελα. Πύλινα και χάλκινα αγγεία. Χάλκινα όπλα. Εγχειρίδια. Λόγχη και μακρύ ξύφος με χρυσή επένδυση της λαβής που διακοσμείται με λεοντοκεφαλές. Σφραγίδες από σάρδιο και αμέθιστο. Στη μία σφραγίδα από αμέθιστο διακρίνουμε το γλυπτό κεφάλι ενός άνδρα με έντονα προσωπικά χαρακτηριστικά που θυμίζουν πορτρέτο. Έχει γένια και μακριά μαλλιά. Το μάτι του ανδρός εικονίζεται ολόκληρο και η όλη κατατομή του προσώπου του θυμίζει τον τύπο που ονομάστηκε ελληνικός. Σύμφωνα με τον Γεώργιο Μιλωνά, είναι πιθανό πως το πορτρέτο αυτό μας δίνει γενικά τη μορφή των Μυκηναίων ηγεμόνων. Ο φακοειδής αυτός σφραγιδόλιθος χρονολογείται στις αρχές του 16ου αιώνα π.Χ. Ο αριθμός των Μυκηναϊκών σφραγίδων και ο πλούτος των εικονογραφικών τους θεμάτων είναι τόσο μεγάλος, ώστε η μελέτη τους αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της Μυκηναϊκής αρχαιολογίας. Στις Μυκηναϊκές σφραγίδες βλέπουμε άγρια ζώα, λιοντάρια, ταύρους, φανταστικά όντα, δαίμονες με κεφάλι λιονταριού, γρίπες, σφίγγες, σκηνές με θρησκευτικό χαρακτήρα, σκηνές κυνηγίου ή σκηνές μαχών. Από τεχνικής απόψεως αξίζει να παρατηρήσουμε την ικανότητα του Μυκηναίου τεχνίτη, ο οποίος αποδίδει πολυπρόσωπες σκηνές σε μια πολύ μικρή επιφάνεια. Ευρήματα από τον τάφο 2 του ταφικού περιβόλου Α των Μυκηνών. Ο τάφος 2 περιείχε μία ανδρική ταφή. Ο νεκρός πήρε μαζί του στον άλλο κόσμο χρυσό διάδημα, χρυσό κύπελο με έκτυπη διακόσμηση, χάλκινα όπλα, ξύφος, λόγχη, εγχειρίδια και μαχαίρια, το ένα με ελεφαντοστέινη λαβή. Στη βιτρίνα δεξιά παρακάτω, στη δεύτερη σειρά,
Αγγεία από πυλό και φαγενδιανή. Πύληνο ρητό με σπυροειδή διακόσμηση μινοϊκής προελεύσεως από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα π.Χ. Ο χαρακτηρισμός πολύχρηση μυκήνη επιβεβαιώθηκε από τα άφθονα χρυσά αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν στους τάφους των Μυκηναίων. Πολλά από αυτά ήταν σκεύη ή αντικείμενα νεκρικής χρήσεως. Άλλα ήταν εξαρτήματα επίπλων, όπως αυτός ο χρυσός καθιστός τάβρος. Από τα κέρατά του κρέμονται χρυσοί δίσκοι. Βρέθηκε σε θαλαμοειδή τάφο των Μυκηνών του 14ου αιώνα π.Χ. Ο τάβρος ήταν θέμα αγαπητό στην μινοϊκή και την μυκηναϊκή τέχνη. Η ιδιαίτερη σημασία που έχει ο τάβρος στην μυκηναϊκή εποχή οφείλεται στο ότι το ζώο αυτό αντιπροσωπεύει εξαιρετικές φυσικές δυνάμεις. Ο τάβρος ήταν η εκλεκτότερη προσφορά στους θεούς. Χρυσό δαχτυλίδι σφραγίδα από θαλαμοειδή τάφο των Μυκηνών από τον 15ο με 14ο αιώνα π.Χ. Στη μέση γυναίκα χορεύει κάποιο θρησκευτικό χορό. Αριστερά ένας άνδρας τεινάζει δέντρο και δεξιά δεύτερη γυναίκα σκυμμένη σε ένα θρανίο θρηνή. Άλλο χρυσό δαχτυλίδι σφραγίδα του 16ου αιώνα π.Χ. Εικονίζει συμπλοκή ανάμεσα σε τέσσερις άνδρες. Οι δύο στη μέση μάχονται σώμα προς σώμα με ξύφι. Ο ένας έχει γονατίσει, ο τρίτος με ολόσωμη ασπίδα, κράνος και ακόντιος στα δεξιά, χτυπάει τον όρθιο άνδρα, ενώ ο τέταρτος στα αριστερά, γυμνός και άοπλος, βρίσκεται στο έδαφος. Χρυσό δαχτυλίδι σφραγίδα του 15ου αιώνα π.Χ. από τον λεγόμενο θησαυρό της Ακρόπολης των Μυκηνών, που ονομάστηκε Μινοϊκό Πάνθεο από την πολυτιμότατη για τη γνώση της κριτομυκηναϊκής θρησκείας παράστασής του, η οποία παρουσιάζει πάμπολα στοιχεία λατρείας. Αριστερά κάτω από ένα δέντρο που συμβολίζει ιερό άλσος, κάθεται μία θεά, ενώ εμπρός και πίσω από αυτήν υπάρχουν μικρές θεραπενίδες. Η θεά κρατάει στο χέρι της μύκονες, παπαρούνες, που τις πρόσφερε η γυναίκα που βρίσκεται μπροστά της, όπως φαίνεται από το χέρι της που είναι ακόμη απλωμένο. Πίσω από την πρώτη γυναίκα υπάρχει άλλη που κρατάει κρίνα, τα οποία θα προσφέρει και αυτή με τη σειρά της στη θεά. Ψηλά, ανάμεσα στις δύο γυναίκες, κάποια μορφή οπλισμένη κατεβαίνει από τον ουρανό. Στη μέση της παράστασης υπάρχει το ιερό σύμβολο, ο διπλός πέλεκης και ψηλά στον ουρανό ο ήλιος και η σελήνη. Ο ουρανός δηλώνεται με κυματιστή γραμμή. Χρυσό δαχτυλίδι σφραγίδα με παράσταση δύο γρυπών. Άλλο χρυσό δαχτυλίδι σφραγίδα με παράσταση ανδρός που μάχεται με λιοντάρι. Και το χρυσό αυτό δαχτυλίδι σφραγίδα προέρχεται από τον λεγόμενο θησαυρό της Τύρινθος. Είναι του 15ου αιώνα π.Χ. και φέρει παράσταση τεσσάρων δαιμόνων με χαρακτηριστικά λιονταριού. Όρθιοι οι δαίμονες κρατούν σπονδικά αγγεία και προχωρούν προς μια γυναίκα καθισμένη σε ένα θρόνο. Είναι η θεά. Αυτή κρατάει στο υψωμένο δεξί της χέρι ευρύστομο αγγείο. Μπροστά της, πάνω σε ένα υψηλό πόδιο, υπάρχει θυμιατήριο. Τα πόδια της γυναίκας πατούν σε υποπόδιο. Πίσω της υπάρχει ένα πουλί. Ψηλά στον ουρανό εικονίζονται σταγόνες βροχής. Ο ήλιος και η σελήνη χωρίζονται με κλαδιά, ενώ δενδράκια και στάχια φυτρώνουν ανάμεσα στους δαίμονες. Κάτω από την κύρια παράσταση υπάρχει μια διακοσμητική ζωφόρος. Το δαχτυλίδι αυτό είναι ένα από τα φημισμένα μνημεία της μυκηναϊκής τέχνης, μεγάλης σπουδαιότητας για τη μελέτη της θρησκείας των Μυκηνών. Επικρατεί η άποψη πως η παράσταση αυτή
εικονίζει η ιεροτελεστία σχετική με τη βλάστηση, τη γονιμότητα, την ευόδοση της εφορίας της γης, πρόβλημα που απασχολούσε πάντοτε τον προϊστορικό άνθρωπο, ο οποίος εξαρτιόταν απόλυτα από την φύση για την επιβίωσή του. Ευρήματα από τους θαλαμωτούς τάφους των Μυκηνών. Περιδέρεα από Φαγεντιανή, η Αλόμαζα, Ήλεκτρο και οι μυπολίτιμους λίθους. Σάρδιο, Αμέθιστο, Αχάτι, Ορία Κρίσταλο και Στεατίτη. Περίαπτα και πλακίδια από Φαγεντιανή και η Αλόμαζα. Ομοιώματα σε σχήμα ροδάκων και φύλων κυσού. Γυάλινο αγγείο πηξίδα σε σχήμα πλοίου. Καθρέφτες με οστέινες λαβές. Αγγεία διαφόρων σχημάτων από τον 15ο μέχρι τον 13ο αιώνα π.Χ. Ελεφαντοστέινες κεφαλές πολεμιστών με κράνος του τύπου του ενισχυμένου με δόντια κάπρου. Από θαλαμοειδή τάφο των Μυκηνών του 14ου αιώνα, κεφαλή πολεμιστού με κράνος από δόντια κάπρου, αγριόχειρου και παραγναθίδες που έκλειναν κάτω από το πηγούνι. Ο Μυκηναίος τεχνίτης απέδωσε με ενάργεια τα χαρακτηριστικά του μοντέλου του, όπως τη ζωηρότητα του κεφαλιού, την οποία επιτείνει το μάτι που είχε κόρη από άλλο χρωματιστό υλικό. Στην κορυφή υπήρχε οπί για να τοποθετηθεί το λοφείο του κράνους. Θαυμάσια εικόνα ενός τέτοιου κράνους μας δίνει ο Όμηρος στην Ιλιάδα, κάπα 260-265, όταν περιγράφει το όμοιο κράνος του Μυριώνη, του ήρωα από την Κρήτη. Δοξάρι και ο Μυριώνης έδωκε, σπαθήσαει το λόγο στον Οδυσσέα, και στο κεφάλι του κράνος φοράει φτιαγμένο από το μάρι. Και από μέσα του λουριά πολλά το δέναν, στέρια πολύ. Και απόξω το σκεπανολούθε γύρω δόντια λευκά, από ασπρόδοντο αγριογούρου, με μαστοριά αρμοσμένα μεγάλη, και από μέσα τόντινε μαλλί πατικωμένο. Πύληνα ειδόλια και αγγεία διαφόρων τύπων και σχημάτων από θαλαμοειδείς τάφους των Μυκηνών. Πύληνα γυναικεία ειδόλια του τύπου των γραμμάτων Φ και Ψ. Οι γυναικείες μορφές του τύπου Φ έχουν τα χέρια κάτω από το στήθος, ενώ οι γυναικείες μορφές του τύπου Ψ έχουν τα χέρια ανοιχτά σε στάση ηκεσίας. Ομοιώματα θρόνου και ζώου και κουροτρόφου γυναίκας, με κούρο το αγοράκι της στην αγκαλιά της. Από άλλους θαλαμοειδείς τάφους των Μυκηνών βλέπουμε γυναικεία κοσμήματα από Φαγεντιανή, η Αλόμαζα, Ήλεκτρο, Σάρδιο, Αμέθιστο, Ορία Κρίσταλο και Στεατίτη. Χάλκινα εγχειρίδια από ανδρική ταφή, μαχαίρια και περώνι. Ανασυγκρότηση τμήματος κράνους από επεξεργασμένα δόντια κάπρου. Ευρήματα από θαλαμοειδείς τάφους των Μυκηνών του 15ου αιώνα π.Χ. Σε αυτά διακρίνουμε χρυσά περιδέρεα και άλλα χρυσά κοσμήματα από γυναικείες ταφές, χάλκινα αγγεία διαφόρων τύπων. Χάλκινα όπλα και εργαλεία.
λαβές εγχειριδίων με χρυσή επένδυση. Εδώ βλέπουμε την διάσημη ασημένια κούπα με μία λαβή του 13ου αιώνα π.Χ. Γύρω-γύρω, κάτω από το χείλος, υπάρχει μία ταινία στην οποία εικονίζονται από το πλάι και προς τα αριστερά ανδρικές κεφαλές, συνολικά 21, φτιαγμένες με την τεχνική της εμπίες της διακόσμησης από χρυσό έλασμα και νιέλο. Το νιέλο είναι μαύρη ουσία η οποία δημιουργήθηκε από διάφορα οξύδια. Γυναικείο κεφάλι ύψους 168 χιλιοστών από ασβεστοκονίαμα, έντονα χρωματισμένο. Εξαιτίας του μεγέθους του, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα δείγματα ολόγλυφης πλαστικής της Μυκηναϊκής εποχής. Χρονολογείται στον 13ο αιώνα π.Χ. Βρέθηκε στο θρησκευτικό κέντρο της Ακροπόλεως των Μυκηνών. Το λευκό χρώμα στο πρόσωπο δείχνει συμβατικά πως πρόκειται για γυναίκα. Ειδικότερα πιστεύεται πως ανήκει σε σφίγγα, θέμα πολύ αγαπητό στα υστερομυκηναϊκά χρόνια. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου, φρύδια, μάτια, χείλη και τα μαλλιά δηλώνονται με ζωηρά χρώματα. Σαν στολίδι επίσης, που ίσως να αποδίδει πραγματικό τατουάζ, υπάρχουν κόκκινοι σμιγμωρόδακες στα μάγουλα, στο πηγούνι και στο μέτωπο. Αυτό είναι το διασημότερο πύλινο αγγείο της Μυκηναϊκής εποχής. Είναι το λεγόμενο αγγείο των πολεμιστών. Ο τύπος του αγγείου είναι κρατήρας. Αγγείο στο οποίο οι Μυκηναίοι με τρία μέρη ύδατος και ένα μέρος ίνου έκαναν το μείγμα, το κράμα, δηλαδή το κρασί. Ο κρατήρας αυτός έχει δύο λαβές που καταλήγουν σε κεφάλια βοδιών, βούκρανα. Βρέθηκε σε ανασκαφή σπιτιού στα νότια του ταφικού περιβόλου Α των Μυκηνών. Μοναδική σε όλη την Μυκηναϊκή αγγειογραφία είναι η παράσταση αυτού του κρατήρα. Στη μία πλευρά του αγγείου, την κύρια, βλέπουμε έξι οπλίτες με πλήρη οπλισμό, δηλαδή κράνος, θώρακα και περικνημίδες. Ο χιτώνας που φορούν είναι κοντός και έχει κρόσια γύρω-γύρω. Κρατούν ασπίδα και δόρυ. Με το βάδισμά τους κινούνται σε φάλαγγα και φαίνεται πως φεύγουν ίσως για κάποια εκστρατεία. Αυτό υποδηλώνεται και από τον σάκο εκστρατείας που είναι περασμένος στο δόρυ τους. Στην άκρη αριστερά, μια γυναίκα με υψωμένο το χέρι της τους αποχαιρετά. Από την άλλη όψη, υπάρχουν επίσης άλλοι 5 παρόμοιοι πολεμιστές. Το αγγείο κρατήρας των πολεμιστών χρονολογείται στον 13ο αιώνα π.Χ. Τα ευρήματα των Μυκηναϊκών τάφων είναι πλούσια και εντυπωσιακά. Από την τελευταία φάση των Μυκηναϊκών ανακτόρων έχουν σωθεί σε αποσπασματική κατάσταση δείγματα από τοιχογραφίες. Στα 1970, ο καθηγητής Γεώργιος Μιλωνάς βρήκε σε μια οικία στο εσωτερικό του δυτικού τείχους της Ακροπόλεως των Μυκηνών και αποκατέστησε το τμήμα μιας τοιχογραφίας με την παράσταση επιβλητικής γυναικείας μορφής, της Μυκηναίας όπως την ονόμασε χαρακτηριστικά. Η φυσιογνωμία της γοητευτικής αυτής κυρίας είναι ξεχωριστή. Πιο πολύ και από την φυσιογνωμία της όμως, η τέχνη που μας επιβάλλεται είναι η τόλμη και η επαναστατική πρωτοτυπία της. Η Μυκηναία δεν εικονίζεται προφίλ, δηλαδή κατά κρόταφον. Το κορμί της προβάλλει με γοητευτική αρχοντιά κατ' ενώπιον και μόνο το κεφάλι στρέφει για να μας παρουσιάσει τη λεπτέσθητη κατατομή του, ενώ τα χέρια κινούνται με κομψές και μελωδικές κινήσεις. Δημιουργείται έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τέχνης μια τρίτη διάσταση και δίνεται με θαυμαστό τρόπο η αίσθηση του χώρου. Η Μυκηναία ίσως είναι κάποια θεά. Πάνω σε γαλάζιο φόντο, έδαφος, η μορφή της είναι ζωγραφισμένη με ζωηρά χρώματα. Ο τεχνίτης χρησιμοποίησε λευκό χρώμα για τα γυμνά μέρη του σώματος
και καστανό, πορφυρό και λευκό για το πλούσιο φόρεμά της. Κοσμήματα στολίζουν τους καρπούς των χεριών και τον λαιμό, ενώ τα μαλλιά της, που είναι χτενισμένα περίτεχνα, συγκρατούνται με ταινίες. Στο δεξί της χέρι κρατάει περιδέρεα και αυτά βλέπει η Μυκηναία με ελαφρά κλίση του κεφαλιού της προς τα κάτω αριστερά. Είναι ντυμένη με εφαρμοστό λεπτό πουκάμισο και στενό περικόρμιο με κοντά μανίκια. Το λαιμό και τα χέρια της κοσμούν άφθονα περιδέρεα και βραχιόλια. Πρόκειται ίσως για την καθιστή μορφή της θεάς που δέχεται δώρα από κομπή πιστών γυναικών. Η Μυκηναία χρονολογείται στο τέλος του 13ου αιώνα π.Χ. Χωρίς αμφιβολία είναι η καλύτερα διατηρημένη τοιχογραφία που μας έδωσε ως τώρα η Μυκηναϊκή Ελλάδα. Γυναικεία μορφή που κοιτάζει προς τα αριστερά. Είναι ζωγραφισμένη πάνω σε γαλάζιο φόντο, έδαφος. Σώζονται το κεφάλι και ο λαιμός της γυναίκας με τμήμα από τον αριστερό της ώμο και το αριστερό της χέρι στο οποίο κρατάει κρίνο. Από την στάση της μορφής και το άνθος που κρατάει στο χέρι, φαίνεται ότι ανήκει σε πομπή γυναικών με προορισμό τους την προσφορά δώρων σε κάποια θεότητα. Οκτώσχημες ασπίδες από ζωφόρο που διακοσμούσε τους τοίχους δωματίου από τον 13ο αιώνα π.Χ. Και από την υπόλοιπη Πελοπόννησο και την Αττική έχουμε πλήθος σημαντικών αντικειμένων που αποτελούν ένα μοναδικό σύνολο για τη μελέτη της Μυκηναϊκής εποχής. Μιας εποχής γεμάτης μύθους και ποίηση. Αποσπάσματα τοιχογραφίας που συμπληρώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Προέρχονται από το νεότερο ανάκτορο της Τύρινθος. Πάνω σε γαλάζιο βάθος, έντονα πολύχρωμη, προβάλλεται μια ζωηρή σκηνή κυνηγίου. Ένας αγριόχειρος, χτυπημένος στο κεφάλι με δόρυ, από έναν κυνηγό του οποίου σώζεται μόνον το σκούρο καστανόχρωμο χέρι, προσπαθεί να ξεφύγει από τα σκυλιά που τον τριγυρίζουν. Δύο γυναίκες πάνω σε άρμα, ίσως να παρακολουθούσαν τη σκηνή. Από τον 13ο αιώνα. Συμπληρωμένη τοιχογραφία από το νεότερο ανάκτορο της Τύρινθος. Εδώ εικονίζεται γυναίκα που πιθανόν κρατούσε κυβωτίδιο. Μαζί με άλλες ίσως γυναίκες, συντρόφισσές της, αποτελούσαν μια μεγάλη πομπή που κατευθυνόταν προς τα δεξιά για να σμίξει πιθανότατα στο ίδιο σημείο με μια άλλη που προχωρούσε προς τα αριστερά. Το γαλάζιο φόντο έδαφος αναδεικνύει την πολυχρωμία των μορφών. Το πρόσωπο και το γυμνό στήθος της γυναίκας αποδίδονται με λευκό χρώμα. Τα μάτια είναι μαύρα και τα μαλλιά της γυναίκας είναι χτενισμένα περίτεχνα. Κόκκινο χρώμα χρησιμοποίησε ο τεχνίτης για το ένδυμά της και για τις ταινίες στο κεφάλι της. Από τον 13ο αιώνα π.Χ. Τοιχογραφία που αποδίδει ταυροκαθάψια, αγώνες νέων πάνω σε ταύρους. Ευρήματα από την Ακρόπολη της Τύρινθος. Εδώ βλέπουμε το γνωστό κρατήρα των ασπιδοφόρων. Πρόκειται για συγκολλημένα θράψματα ενός πύλινου αγκίου από την Τύρινθα του 13ου αιώνα π.Χ. Εικονίζεται πολεμικό άρμα. Μπροστά από το άρμα δύο οπλισμένοι πολεμιστές με δόρατα και ασπίδες. Κάτω από τα άλογα του άρματος βλέπουμε ένα σκυλί. Ο τεχνίτης που ζωγράφισε την παράσταση ανέμειξε δύο τρόπους στην εκτέλεσή της. Τα σώματα τα γεμίζει με χρώμα και τα διακοσμεί με κυματιστές γραμμές, ενώ τα κεφάλια των ζώων και των ανθρώπων τα δηλώνει με περιγράμματα μέσα στα οποία τοποθετεί τα μάτια.
άλλα πύληνα αγγεία που αποτελούν εξαιρετικά δείγματα του εικονογραφικού ρυθμού. Χρυσό δαχτυλίδι σφραγίδα από τον λεγόμενο θησαυρό της Τύρινθος. Έναν από τους λίγους θολωτούς μυκηναϊκούς τάφους, σε αυτούς που έθαβαν ηγεμονικά πρόσωπα, ο οποίος βρέθηκε ασύλλητος, είναι εκείνος που ερεύνησε ο Χρήστος Τσούντας στο βαφιό της Λακωνίας, νοτίως της Σπάρτης. Εκεί βρέθηκαν πολλά κτερίσματα. Τα κτερίσματα είναι αντικείμενα που έπαιρναν μαζί τους οι νεκροί για να ξαναχρησιμοποιήσουν στην άλλη ζωή. Ανάμεσά τους και δύο χρυσά ποτήρια. Στο πρώτο χρυσό ποτήρι εικονίζεται με εξαιρετική τέχνη, φυσιοκρατική αντίληψη και δεξιοτεχνία η σύλληψη αγρίων τάβρων. Πρόκειται για μία έντονη και υποβλητική σκηνή μέσα σε ένα συμβατικό τοπίο με θάμνους, δέντρα και βράχια. Στη μέση της παράστασης ένας τάβρος είναι πιασμένος στο δίχτυ της παγίδας που οι άκρες του είναι δεμένες σε δύο δέντρα. Δεύτερος τάβρος δεξιά. Φαίνεται πως κατόρθωσε να ξεφύγει από το δίχτυ παγίδα και φεύγει με φοβερή ορμή όπως δείχνουν τα τεντωμένα πόδια του. Τρίτος τάβρος φεύγει καλπάζοντας προς τα αριστερά ενώ ένας άνδρας, ακροβάτης δαμαστής, κρατιέται μετέωρος από τα κέρατα του ζώου. Δεύτερος άνδρας φαίνεται να πέφτει προς τα πίσω, τυναγμένος από την αφάνταστη δύναμη του τρομαγμένου ζώου. Στο δεύτερο χρυσό ποτήρι του τάφου του βαφιού εικονίζεται μια πιο ήρεμη σκηνή. Ένας άνδρας αριστερά έχει δέσει το πόδι του τάβρου με σκηνή και τον απομακρύνει, ενώ στη μέση ένας τάβρος και μία γελάδα ερωτοτροπούν. Στη δεξιά άκρη της παράστασης τρίτος τάβρος φαίνεται σαν να έρχεται στη σκηνή εκείνη τη στιγμή. Τα δύο ποτήρια του βαφιού έχουν τις ίδιες διαστάσεις και σχετικά μεταξύ τους εικονογραφικά θέματα. Φαίνεται πως είναι έργα του ίδιου τεχνίτη και αποτελούν ζευγάρι, τέρια, όπως τα χαρακτήρισε ο Χρήστος Τσούντας. Χρονολογούνται στον 15ο αιώνα π.Χ. Ευρήματα από τον θησαυρό της Καλαμάτας. Χρυσός κάνθαρος με σπυροειδή κοσμήματα στις απολύξεις των λαβών. Οι καθρέφτες είναι ένα απαραίτητο σκεύος για τον καλοπισμό των γυναικών. Αρκετά συχνά βρίσκουμε καθρέφτες στους μυκηναϊκούς τάφους. Η μορφή τους δεν διαφέρει από τη μορφή των καθρεπτών της κλασικής εποχής, όπου συναντάμε πραγματικά αριστουργήματα της τέχνης. Ο καθρέφτης αποτελείται από έναν χάλκινο δίσκο με μία λαβή που άλλοτε είναι απλή και άλλοτε καλά δουλεμένη. Για πολλά χρόνια η τέχνη της λαβής είναι εκείνη που δίνει την αξία στον καθρέφτη. Όπως σε αυτόν τον καθρέφτη από τον θολωτό τάφο της Πύλου από το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα π.Χ. Η λαβή του είναι από ελεφαντόδοντο και στολίζεται με ανάγλυφους ρόδακες. Η λαβή αυτή ήταν στερεωμένη πάνω στο χάλκινο δίσκο με καρφιά. Άλλο απαραίτητο εξάρτημα του γυναικείου καλοπισμού είναι το χτένι. Το χτένι αυτό έχει λαβή σε σχήμα φτερού. Βρέθηκε στον θολωτό τάφο της Πύλου, όπως και ο προηγούμενος καθρέφτης. Χρονολογείται επίσης στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα π.Χ. Το υλικό του είναι ελεφαντόδοντο. Διακοσμείται με παραστάσεις που αποδίδονται με χάραξη, εγχάρακτα, μέσα σε ένα τοπίο με υδροχαρή φυτά, ελουροειδή κυνηγούν πάπιες. Άλλο χτένι από τον 13ο αιώνα π.Χ. από τα Σπάτα Αττικής με διακόσμηση σφυγγών. Χάλκινα μυκηναϊκά εγχειρίδια με παραστάσεις. Ναυτίλος ανάμεσα σε βράχια. Κυνήγι λιονταγιού και εγχάρακτη σπήρα. Χάλκινο εγχειρίδιο με εξαιρετικά λεπτοδουλεμένη κυλινδρική επάνω χρυσή λαβή
όπου ο τεχνίτης χρησιμοποίησε την τεχνική του κλουαζονέ, δηλαδή την περίκλειστη τεχνική. Γέμισε τα κενά του χρυσού πλέγματος που καλύπτει τη λαβή με ψηφίδες από κίανο και ωραία κρίσταλα. Το πλέγμα καταλήγει πάνω σε δύο αντιμέτωπα κεφάλια δρακόντων με ανοιχτά τα στόματα από τον 16ο αιώνα π.Χ. Κομμάτι μικρογραφικής στιχογραφίας από τη λεγόμενη οικία Τσούντα της Ακρόπολης των Μυκηνών από τον 14ο αιώνα π.Χ. Εικονίζονται τρεις δαίμονες με κεφάλι όνου που κρατούν ένα οριζόντιο ξύλο ή σκηνή το οποίο στηρίζεται στους ώμους τους. Οι δαίμονες είναι θέμα που το βρίσκουμε συχνά στη μυκηναϊκή τέχνη. Το ολόγλυφο αυτό έλεφαντο στέινο σύμπλεγμα δύο καθιστών γυναικείων θεοτήτων με νεαρό θεό ανάμεσά τους αποτελεί αριστούργημα της μυκηναϊκής μικρογλυπτικής. Εικονίζονται δύο αγκαλιασμένες γυναίκες και ένα νήπιο στην αγκαλιά της μιας. Το νόημα του συμπλέγματος παραμένει ενιγματικό. Μια τολμηρή ερμηνεία θα ήταν ότι πρόκειται για μια πρωιμότατη παράσταση της θεάς Δήμητρας, της κόρης της, της Περσεφόνης και του νεαρού θεού Ιάκχου, του θεού που οδηγούσε την πομπή των μοιημένων στα ελευσίνια μυστήρια. Άλλοι συσχέτισαν αυτό το σύμπλεγμα με το μύθο του ορφανού βρέφους που ανατρέφεται από δύο ουράνιες τροφούς. Βέβαιο πρέπει να θεωρηθεί ότι πρόκειται για θρησκευτική παράσταση, κάτι που ενισχύεται και από το γεγονός ότι βρέθηκε στην περιοχή του αποθέτη του Ιερού των Μυκηνών. Χρονολογείται στις αρχές του 13ου αιώνα π.Χ. Μικρό ανάγλυφο από ελεφαντόδοντο, το οποίο εικονίζει γυναίκα καθισμένη σε βράχο. Σε θαλαμοειδή τάφο της Αλικής της Γλυφάδας στην Αττική βρέθηκε το 1955 από τον Ιωάννη Παπαδημητρίου αυτό το πύλινο ζωγραφισμένο παπούτσι. Εσωτερικά είναι κύλο. Η εξωτερική του επιφάνεια διακοσμείται με πυκνή ζωγραφική διακόσμηση. Εμπρός καταλήγει σε ράμφος. Στο μέρος που καλύπτει τους αστραγάλους είναι ζωγραφισμένα φτερά ενώ μια καστανή ταινία στο πάνω μέρος της κνήμης δηλώνει τον ημάντα με τον οποίο δενόταν το παπούτσι σφιχτά στο πόδι. Όπως υποστήριξε ο Ιωάννης Παπαδημητρίου, το αγγείο αυτό έχει λατρευτικό και συμβολικό χαρακτήρα. Ίσως τοποθετήθηκε στον τάφο, σαν χρήσιμο αντικείμενο για το ταξίδι του νεκρού στον κάτω κόσμο. Χρυσά φτερωτά σανδάλια φορούσε ο Ερμής, όπως περιγράφει ο Όμηρος, ενώ κατά τον Ισίωδο και ο Περσεύς φορούσε φτερόεντα πέδιλα. Χρονολογείται στον 14ο αιώνα π.Χ. Πύλινες πινακίδες από την Πύλο. Η αποκάλυψη πως οι πύλινες πινακίδες που είχαν βρεθεί στην ανασκαφή του μυκηναϊκού ανακτόρου της Πύλου, με διάφορα γραμμικά σχέδια χαραγμένα επάνω τους, περιείχαν κείμενα συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, ήταν μία από τις μεγαλύτερες φιλολογικές και ιστορικές ανακαλύψεις των μεταπολεμικών χρόνων. Η ελληνική γλώσσα με τις πινακίδες αυτές απέκτησε κείμενα παλαιότερα από τα ομηρικά ποίηματα. Δύο Άγγλοι, ο αρχιτέκτον Βέντρις και ο φιλόλογος Τσάτουικ, ήταν εκείνοι που κατόρθωσαν να διαβάσουν τις πινακίδες αυτές. Η παλιότερη αυτή γραφή, η γραμμική Β, όπως ονομάζεται, εκφράζεται με το συλλαβικό σύστημα και με ιδεογράμματα. Στις πύλινες αυτές πινακίδες αναφέρονται ονόματα θεών, επαγγέλματα ανθρώπων, σκεύη και καρπή. Έτσι, η ελληνική γλώσσα απέκτησε κείμενα παλιότερα από τα ομηρικά ποίηματα.